είναι ένας θεσμός όχι μόνο αθλητικός αλλά και κοινωνικός. Συμμετέχουν εκατοντάδες αθλητές, μας φέρνει όλο αυτό το γεγονός πιο κοντά και νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που διαρκεί το πρωτάθλημα και σε επίπεδο αθλητικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό η πόλη αναβαθμίζεται. Είναι η 25η περίοδος που οι εργαζόμενοι, βετεράνοι, κάποιοι άνεργοι, άνθρωποι δηλαδή που δεν αγωνίζονται από 27 χρονών και πάνω, συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο διαρκεί 7 μήνες, γίνονται περίπου στα 200 παιχνίδια, ένα πρωτάθλημα με μεγάλο ενδιαφέρον και πλέον με μεγάλη παράδοση. Εγώ προσωπικά συμμετέχω από το 1996, από το ως δικηγόρος με την ομάδα των δικηγόρων και ως παίκτης και ως προπονητής συμμετέχω από το 2004. Παλιοί παίκτες συνεχίζουν να παίζουν και να θυμούνται τα νιάτα τους. Νεότεροι έχουν τη δυνατότητα ερασιτέχνες να συναντήσουν κάποιους καλούς παίκτες. Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείπουμε τη φιλανθρωπική δράση αυτού του τουρνουά που το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και ως άτομα και ως ομάδες και ως θεσμός. Έχουμε δώσει φιλικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για στήριξη διάφορων κοινωνικών και ευάλωτων ομάδων. Και ελπίζουμε όλα αυτά να τα γιγαντώσουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Πρωταθλήματα τέτοια γίνονται σε όλη την Ελλάδα, από όλους τους Δήμους, αλλά είμαστε μέσα στα κορυφαία γιατί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει μεγάλη αγάπη από τους αθλητές. Ο Δήμος Ερών είναι εδώ για να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και για να δώσει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να πάρουν μέρος σε μια οργανωμένη μορφής άθληση. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και φέτος. Είμαστε πανέτοιμοι από κάθε πλευρά οργανωτική και πρώτο Θεός νομίζω ότι ξεκινάμε σε 7 Οκτωβρίου να πάνε όλα καλά. Όλοι είναι ερασιτέχνες, εργαζόμενοι ή άνεργοι στο Δήμο Σερών. Εδώ πέρα και έχουμε και ομάδες και από άλλες περιοχές του νομού. 17 ομάδες φέτος, μεγάλο τουρνά, 220 άτομα περίπου συμμετέχουν κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε να έχουμε και υγεία φέτος και να μην έχουμε τραυματισμούς.